έφτασα σε ένα μέρος που όχι σου γεμίζει την καρδιά, αλλά σε κάνει πιο τρελό από τρελό. Γιατί τούτοι εδώ οι άνθρωποι την έχουνε, μωρέ, την κουζουλάδα τους. Και την έχουνε, λέει, στο αίμα τους. Ο Λάμπης, Χαραλάμπης. Χαραλάμπης. Στο επίθετο. Ξυλούρης. Άρα λέει πολλά. Δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Διότι τούτοι εδώ οι άνθρωποι γράψανε ιστορία εδώ. Γιος του θρυλικού Ψαραντώνη, μωρέ. Και το επίθετο έρχεται από παλιά, από ένα λεβένταγα όμως, παλικάρι, θρύλος, λιοντάρι, που μπορεί να ζει σε λίγα χρόνια ο Νικολάκης, ο Νίκος ο Ξυλούρης, αλλά με τα τραγούδια του τραγούδισε τόσα πολλά που έμεινε και θα μείνει στην ιστορία για πάντα. Διότι χρειάζονται αυτά τα τραγούδια που μας ξυπνάνε αγώνες μέσα μας. Αγώνες ενάντια σε αυτούς που καταπιέζουν τον κόσμο, που εκμεταλλεύονται τον κόσμο, που κάθονται στο σβέρκο του κόσμου. Και ήρθε ένας Νικολάκης και φώναξε δυνατά, πότε θα κάνει ξαστεριά, πότε θα κάνει ξαστεριά. Άραγε, το έχουμε, μωρέ, έννοια να παλέψουμε όλοι για το πότε θα κάνει ξαστεριά. Ηχωθήκαμε κάτω από τα χαζοσυμφέροντά μας, τα μικρά, τα ελάχιστα, τα τίποτα συμφέροντα, και χωθήκαμε από κάτω και μας πάνε τρέχοντας. Ξυπνάτε, ο τρελός ο Παπαχρήστος το φωνάζει. Και το φωνάζει από εδώ, από ένα χώρο που από πάνω είναι το σπίτι του Νίκου του Ξυλούρη, και εδώ από κάτω ήταν, λέει, το καμενείο του πατέρα. Ο παππούς, ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης ο παππούς που έβγαλε τέτοιο Λεβέντη γιο. Τι ηλικία έφυγε ο Νικολάκης? 44. Για φανταστείτε, ρε, εσείς, 44, και πρόλαβε και την έγραψε την ιστορία του και την άφησε την ιστορία του. Την άφησε την ιστορία του λεβέντικη. Λεβέντικη και καθαρή και ατόφια. Και είχε μετά και συνέχεια να ψαραντώνει. Άλλη τρέλα αυτός. Αυτός κι αν δεν είναι επαναστάτης, πρώτα επαναστάσει τον ίδιο τον εαυτό αυτός. Τρελός για το... Και ο Λάμπης εδώ τραγουδάει. Τι να τραγουδήσουμε, ρε, τα αγρίμια και αγρυπάκια μου. Όχι, θα προσπαθήσω να σας ακολουθήσω. Αγρίμια κι αγρυμάκια μου, αγρίμια κι αγρυμάκια μου. Πάμε και το πότε θα κάνει ξεστεριά. Έλα, πάρ' το. Ποτέ θα κάνει, ποτέ θα κάνει ξαστεριά. Ποτέ θα φλεβαρίσει, ποτέ θα φλεβαρίσει να πάρω το, πάρω το ντουφέκι μου. Να πάρω το, να πάρω το ντουφέκι μου. Την όμορφη πατρόνα, να είναι όμορφη πατρόνα, να κατεβώ, κατεβώ στον ομαλό. Θα'ρθει, ρε, η ώρα, θα'ρθει. Όλοι αυτοί που παιδεύουν τους λαούς στη γη, κάποτε βρίσκουν και αυτοί τον μάστορά τους. Διότι πάντα ο τόπος μας θα γεννά λεβέντες, λιοντάρια, πατριώτες, αυτούς που δεν προσκυνάνε τα συμφέροντα. Κοίτα εδώ ένα παιδί, ένας παλικάρι, γιος και γόνος από θρυλικό αίμα,
κάθεται εδώ στο μαγαζάκι το μικρό και πουλάει τη λεβεντιά των προγόνων του. Λάμπη μου, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα αλήθεια πολύ. Και τι μου είπε όταν μπήκα, μόλις του παπάω, τι είπε? Σας παρακολουθώ. Στο YouTube. Ναι ρε, αυτό το YouTube κάνει δουλειά ρε. Άντε από εδώ, από εδώ, από εδώ, από τη λεβεντιά της Κρήτης, στέλνω την αγάπη μου μαζί με το Λάμπη. Και από εμάς, χαίρομαι και εγώ. Κοιτάξτε μωρέ γύρω γύρω, κοιτάξτε εδώ λεβεντιές, κοιτάξτε ιστορίες, κοιτάξτε παράδοση, κοιτάξτε φωτογραφίες. Φωτογραφίες οι οποίες έμειναν στην ιστορία και θα μείνουν. Είτε το θέλουν όλοι αυτοί είτε δεν το θέλουν, παλικάρια θα υπάρχουν πάντα. Και τα παλικάρια θα μένουν στην ιστορία. Θα μένουν στην ιστορία, θα μένουν. Θρυλική θρύλη θα είναι. Θρυλική θρύλη, λεβέντες. Λεβέντες. Ειδικά τούτος ο τόπος θα βγάζει πάντα λεβέντες. Φαίνεται ο αέρας, φαίνεται τα ρακιά, φαίνεται η τρέλα τους, φαίνεται το αίμα τους, δεν το ξέρω. Αλλά εδώ θα βγάζει πάντα λεβέντες. Και εμείς θα αρχόμαστε να τους βρίσκουμε, να παίρνουμε από το παράδειγμά τους, να τους προσκυνάμε και να συντασσόμαστε μαζί τους. Εγώ με τους κουζουλούς και τους τρελούς είμαι πάντα.